ώστε έκανε τα πάντα προκειμένου
προκειμένου να εξασφαλίσει τα χειροκροτήματα και την επιβράβευση των άλλων. Γι' αυτό, παρά το γεγονός ότι τους περιφρονούσε και τους απόρριπτε με τον εγωισμό του, γι' αυτό και δεν δικαιώνεται. Ενώ ταπεινός στην καρδία τελώνης, που συναισθάνονταν τις αμαρτίες του και εκτιμούσε με οδύνη τα στήθη του, έμενε μακριά από το θυσιαστήριο, με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς να υψώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό. Προσεύχονταν με συντριβή και ταπείνωση και ζητούσε το έλεος του Θεού. Ο Θεός θυλάσσει τύπη του αμαρτωλού. Ω Κύριε και Θεέ, σπραχνίσουμε και συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Ζητάμε συντριβή καρδίας από τον Θεό να μην τον εγκαταλείψει παρά την αμαρτωλότητά του και να του παράσχει τη θεϊκή του βοήθεια. Ο Τελώνης έχει συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και αυτό που τον καθιστούσε τραγική ύπαρξη ήταν η αναγνώριση της αποκοπής του από τον Θεό και τους συνανθρώπους. Γι' αυτό η θέρμη της προσευχής του, το αίσθημα αυτογνωσίας, η αυτοκατάκριση, η ταπείνωση και η συντριβή που επιδεικνύει καταφέρνουν να ελκύσουν τη συγγνώμη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, η κρατεά του προστασία έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τη ζωή του Τελώνη, οδηγώντας τον μέσα από τη μετάνοια στην πραγματική δικαίωση. Στο τέλος της παραγωγής μας λέει ο Κύριος ότι ο Τελώνης κατέβηκε δικαιωμένος στον εικόνα αυτού, δηλαδή έγινε άξιος μέτοχος της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό η Εκκλησία μας γνωρίζει ότι στολή της θεότητας στη ταπεινοπροσύνη όρισε να είναι αφιερωμένη η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου στην ωραία και ψυχικά ωφέλιμη και διδακτική αυτή παραγωγή σαν προάσκηση και προετοιμασία για όσους θέλουν να κατακτήσουν την ιερή ταπείνωση και να αποφύγουν τη θεομίσχυη αραζονία που απομακρύνει τον άνθρωπο από όλες τις φιλόδοξες αρετές. Η αρετή της ταπείνωσης, σαν έκφραση αγάπης, έχει τη δύναμη να ζεσταίνει και να μαρακώνει τις καρδιές μας και να μας φέρνει πιο κοντά στους συνανθρώπους μας, αλλά και στην προσωπική μας λύτρωση. Η ταπεινοφροσύνη είναι η πρώτη αρετή του χριστιανού. Είναι το θεμέλιο της αγιότητας, μας λέει ο Άγιος Κυριανός. Ταπείνωση σημαίνει να έχουμε πάντα αληθινή και σωστή γνώμη για τον εαυτό μας. Να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας και τις παραλήψεις μας και να ζητούμε το έλεος και τη συγχώρηση του Θεού. Γι' αυτό μέσα και έξω από την Εκκλησία παρακαλούμε αδιάκοπα τον Κύριο να μας ελέγξει με το Κύριε ελέγχει ή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέγχει με τον αμαρτωλό. Με τέτοια ταπείνωση και σωστή προσευχή πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε στην περίοδο του Τριωδίου και της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που είναι περίοδος άσκησης, ταπείνωσης, μετανοίας και προσευχής για να κατανοήσουμε το νόημα της προσωπικής μας Αναστάσεως. Με την κατάλληλη προετοιμασία και το μυστήριο θυσίας ευχαριστίας, ο χριστιανός μπορεί να αντικρίσει τη σταυρική θυσία του Κύριου. Νιώθουμε την αγάπη του Χριστού που μας την προσφέρει για να απολαύσουμε κοντά του τη σωτηρία μας. Αγαπητοί μου αδελφοί,
μέσα από τη σημερινή παραγωγή ο Χριστός θέλει να μας διδάξει τη σημασία της ταπείνωσης για τη ζωή του. Ζούμε σε μια εποχή που όλο και πιο συχνά οι κοινωνίες μας χαρακτηρίζονται ως απάνθρωπες και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ως ψυχρές ανούσιες και ανιαρές. Όσο στις καρδιές μας πιθανεύει ο εγωισμός, οι σχέσεις μας και οι ζωές μας θα γίνονται όλο και πιο απάνθρωπες. Αντίθετα, η ταπείνωση ως έκφραση αγάπης έχει τη δύναμη να ζεσταίνει και να μαλακώσει τις καρδιές μας, να μας φέρει πιο κοντά τόσο με τους συνανθρώπους μας, όσο και την προσωπική μας κρίση. Το μήνυμα για τον καθένα από εμάς είναι παραπάνω από σαφές. Η προσευχή μας προς τον Θεό είτε είναι ευχαριστία για τις ευεργεσίες και τις δωρεές του προς εμάς, είτε είναι ηγεσία και παράκληση για συμπόνηση, ή ακόμα για οποιοδήποτε έτοιμά μας προκειμένου να εισακουστεί από τον Θεό, οφείλει να είναι απαλλαγμένη από τον εγωισμό και από την κατάκτηση των συνανθρώπων. Η προσευχή χωρίς ταπείνωση καλύτερα να μην γίνεται, γιατί στο τέλος όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά μας ζημιώνει πνευματικά. Όλοι είμαστε υπόλογοι ενώπιον του Θεού. Ουδείς ένα μάρτυρος. Σε όσα υψέρετες και αν φτάσουμε, σε κάτι θα υστερούμε. Όμως δεν πρέπει να υποψιάσουμε. Ο Κύριος είναι έσπραθνος. Δέχεται όλους όσους θέλουν να είναι ταπεινοί. Δέχεται προσβεπάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσου ημάς. Κουράγιο λοιπόν. Ο Φαρισαίος με τόσες αρετές καταδικάστηκε. Γιατί δεν είχε την ταπείνωση. Αντίθετα, ο τελώνης που είχε πολλές αμαρτίες σώθηκε. Γιατί είχε την ταπείνωση και ζήτησε το έλεος. Άρα, ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση είναι ο δρόμος της μετανοίας και της ταπείνωσης. Ο ταπεινών και αυτών που ψωθήσει. Όλοι εμείς δεν μπορούμε να διαφορούμε, να κοφεύουμε στη φωνή της Εκκλησίας, αλλά να εντείνουμε τις προσπάθειές μας το πνευματικό μας αγώνα. Να αποφεύγουμε ό,τι αμαρτωλό κάνει ο κόσμος και να αποφεύγουμε ό,τι ορίζει η Εκκλησία και περιμένει από εμάς.